Απλώς θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι βλέπω ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή αρχίζει να ξεκολλάει από τις αιμονές της και να φέρνει θέμα για συζήτηση ένα έργο το οποίο δεν ανήκει άμεσα στις αρμοδιότητές της. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Η Αρκαδία ειδικά, επειδή έχει μεγάλες ανάγκες και στα μοναστήρια αλλά και στα μικρά χωριά, επανειλημμένως έχω τονίσει και έχω πει ότι είναι απαραίτητα τα έργα αυτά στις τοπικές κοινότητες να στηρίξουμε τα χωριά μας. Άλλωστε και ο κύριος Περιφερειάρχης νωρίτερα είπε, πριν του λόγου του, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ορεινές κοινότητες της Αρκαδίας αλλά και με τα μοναστήρια. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που ξεκολλάμε σιγά σιγά από τις αιμονές μας και από αυτή την αντιπολιτευτική διάθεση έναντι των έργων που είχαμε εντάξει εμείς στα Περιφερειακή Αρχή. Το δεύτερο που θέλω να πω είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί είναι έργο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Είναι έργο το οποίο το είχα πάρει προσωπικά στην πλάτη μου από την αρχή μαζί με τον Περιφερειάρχη. Τα χρήματα αυτά, τα 16.000 για την ιστορία, εντάχθηκαν το 2012. Είναι από το Ταμείο Πυροπλήκτων του Μολυβιάτη. Στείλαμε έτοιμα στο Υπουργείο τότε, εγκρίθηκε ότι είναι πυρόπλητη περιοχή, εγκρίθηκαν τα χρήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπε ο κ. Λαμπρόβος, υπάρχει, γίνεται ενταγμένο το μοναστήρι αυτό σαν Βυζαντινό μνημείο και είχαμε μεγάλα προβλήματα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αναγκάστηκα να πάω αρκετές φορές στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κάπου σιγά σιγά το θέμα ξεπεράστηκε και μετά είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το Υπουργείο Εσωτερικών γιατί ζητάει να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή από την Ιερά Μονή στην εκτέλεση του έργου. Αισιοδοξώ ότι θα ξεπεραστεί αυτό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, το Υπουργείο Πολιτισμού ξέρω πολύ καλά γιατί είχε έρθει σε εμάς από τον Ιούλιο η απάντηση τελική του Υπουργείου Πολιτισμού μετά από 6 χρόνια που πέρασε από 1000 κύματα ότι ναι, εγκρίνουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις που θέλετε στο μοναστήρι. Αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν τα κελιά στο δυτικό μέρος της Μονής, ένα ιστορικό μοναστήρι που ξέρετε όλοι που έχει εκεί και η συγκρότηση της πρώτης Ιερουσίας. Πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να το τρέξουμε το θέμα γιατί ήδη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κατάρρευσης και πλήσης των κελιών και είναι κρίμα να χαθούν και τα χρήματα γιατί σας λέω, τα χρήματα αυτά είναι από το 12 από τα Ταμείο Μολυβιάτη. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή τα χρήματα αυτά θα αποσυρθούν. Πρέπει κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Λαμπρόπουλε, να το τρέξουμε το θέμα γρήγορα, αρκεί να ξεπεράσουμε το θέμα τη συμμετοχή τη Μονή στο ποσό του έργου. Με είχε πάρει ο πρόεδρο του Συλλόγου τη Καρύτητα. Εκεί υπάρχει το κτίριο Δημητρακόφ, το οποίο δεσμεύεται ο πρόεδρο Δημοκρατία στην παρουσία του κυρίου Νίκα ότι πρέπει άμεσα να γίνει αποκατάσταση. Εκεί έχουμε εντάξει 25.000 για τη σκεπή. Πρέπει να το τρέξουμε λίγο αυτό.